Ικανοποιητική η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Δράμας λόγω της πανδημίας, υπογράμμισε η διοικήτρια Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου μιλώντας στο Σταρ Βορείου Ελλάδος. Το νοσοκομείο μας φιλοξενεί μόνο ύποπτα περιστατικά. Ο δείκτης θετικότητας είναι χαμηλός, ενώ και οι εμβολιασμοί κινούνται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή τούτου του κύματος, του τρίτου κύματος, ξέρετε ότι νοσηλεύουμε μόνο τα ύποπτα περιστατικά και οποιοδήποτε θετικό επιβεβαιωμένο χρήζει περαιτέρω νοσηλείας μετά την επιβεβαίωσή του, διακομίζεται στα νοσοκομεία τα όμορα, είτε της Καβάλας, είτε των Σερών, που διατηρούν κλινικές που έχουν ανοίξει κλινικές νοσηλείας. Αυτό διότι ακριβώς είμαστε σχετικά κουρασμένοι, αποδυναμωμένοι. Είμαστε μικρό επαρχιακό νοσοκομείο έναντι των άλλων δύο που ανέφερα. Επομένως, λογικό είναι όσο το υλικό φορτίο είναι χαμηλά, όσο ο κόσμος προστατεύεται και μπράβο του, όσο τηρεί τα μέτρα προστασίας εν γέννη, βλέπουμε ότι τα θετικά επιβεβαιωμένα είναι λίγα σε αριθμό. Μπορεί βέβαια θριζόμενα στο 14ήμερο να δημιουργούν μια λίστα των ενεργών θετικών κρουσμάτων. Από την άλλη πλευρά όμως, προς το παρόν, τα πράγματα είναι ικανοποιητικά, όσο μπορεί να το πει αυτό κάποιος ικανοποιητικά. Οι έλεγχοι είναι επιστάμενοι, είναι ευρείς. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι και με την έναρξη των self-test δεν είδαμε θετικά επιβεβαιωμένα ασυμπτωματικούς. Αλλά κυρίως επειδή όσα και να εμφανίζονται, ακόμη διατηρείται χαμηλά ο αριθμός αυτών που χρήζουν νοσηλείας. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Ο εμβολιασμός πάει εξαιρετικά καλά στην περιφερειακή ενότητα. Ξέρετε ότι συμμετέχουν πια όλα τα κέντρα υγείας στον εμβολιασμό. Το νοσοκομείο μας, μια που και το αναφέρουμε, μέχρι τώρα έχει εμβολιάσει περίπου 11.000 ανθρώπους. Από αυτούς πολύ μεγάλο ποσοστό έχει πάρει και τη δεύτερη δόση, γιατί είχαμε ξεκινήσει με το εμβόλιο της Pfizer. Μεγάλο ποσοστό του υγειονομικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου έχει εμβολιαστεί ή φέρει αντισώματα. Εμείς κάνουμε εκτεταμένους ελέγχους και στο προσωπικό μας, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και δειγματοληπτικά περαιτέρω, για να μπορέσουμε από όπου γίνεται να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε.